Λοιπόν, τις πιέσεις της κλεισίνης μέχρι να μην έρθει ο κόσμος. Με τα τηλέφωνα μέχρι τις 1 η ώρα. Λοιπόν, να μην έρθει ο κόσμος στη συγκέντρωση. Όποιος το καταλαβαίνει, ας έρθει, όποιος το καταλαβαίνει, να μην έρθει. Θα πάρετε θέση όμως επάνω. Εμείς έχουμε τη συνάντηση και όχι του τρυπάκι που μας βάζει ζήσεις τώρα να πάμε να το δούμε εμείς κρυφά. Τι είμαστε? Τι είμαστε? Δεν πάμε πουθενά εδώ. Θέλει να μας δεχτεί παρουσία και θέλω να στηρίξετε τα αιτήματα. Έχουμε πια εκτός αυτού, ρε, το καταλαβαίνεις. Είναι αιτήματα όλου του κόσμου της Καστοριάς, δεν είναι μόνο. Τέτοια πίεση εγώ δεν έχω ζήσει συνδικαλιστής από το 90. Τα απλά αιτήματα με τα αιτήματα επιβίωσης που αυτή τη στιγμή βιώνει ο τόπος είναι μόνο αιτήματα επιβίωσης. Τα απλά αιτήματα τα ελέγχουν. Είναι μόνο αιτήματα επιβίωσης. Και όταν ο κόσμος δεν θα επιβιώσει, έχει τον βαθιά στο μυαλό σου αυτό και πρέπει να πάρεις θέση, γιατί θα ξαναβγεις να ζητήσεις την ψήφο του Καστοριανού και των ανθρώπων της πόλης και των χωριών, να ξέρεις τι θέση θα πάρεις, Δήμαρχε. Για να φέρε μου λίγο το... Εκτός κι αν σου πούν και σένα με αυτά που θα πας να τους πεις ότι πήγες να εντυπωσιάσεις. Αυτό πρόσεχε το. Δεν νομίζω να ήρθες κι εσύ να εντυπωσιάσεις. Επιτρέπεται παραγωγικός φορέας. Αυτά που ζητούν οι αγρότες είναι αυτά που ζητά και όλη η κοινωνία της Καστοριάς και ζητάω κι εγώ. Δήμαρχε, δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Γίνεται μια συνάντηση, υποτίθεται με ένα κλιμάκιο της κυβέρνησης που έρχεται εδώ και έχει ρόλο ανάπτυξης. Καλή παραγωγικούς φορείς. Ο μεγαλύτερος παραγωγικός φορέας δεν είμαστε μέσα. Και θα πρέπει εμείς να βγούμε στον δρόμο. Και είμαστε στον δρόμο. Δεν σεβαστήκαν ούτε ότι είμαστε στον δρόμο. Όλες αυτές τις μέρες. Είναι λογική. Όχι, πήγαινε πάνω, δεν έχουμε κανένα. Η θέση σου σαν δήμαρχος είναι να ανεβείς. Πρόσεξε όμως, μην πέσει τη λούμπα ότι εντυπωσιάζεις και εσύ. Γιατί αν συνειδητά ο λαός της Καστοριάς...